η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα χρηματοδοτεί δύο έργα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Το ένα αφορά την αποξήλωση της παλιάς εθνικής οδού Καβάλας Δράμας και παρεμβάσεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Το έργο έχει αναλάβει η Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Το δεύτερο έργο αφορά την αναστήλωση της Βασιλικής Β'. Για την επίβλεψη των εργασιών βρέθηκαν το πρωί της 5ης 15 Οκτωβρίου υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, από τους πιο σημαντικούς της χώρας μας, όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί μέσα από το υπηρεσιακό της πρόγραμμα δύο σημαντικά έργα. Το πρώτο έργο έχει προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ που το υλοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας και αφορά την αποξήλωση της παλιάς εθνικής οδού Καβάλας Δράμας, καθώς επίσης και κάποιες παρεμβάσεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και την ολοκλήρωση της ανατολικής οχύρωσης. Και το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ που αφορά την αναστήλωση της Βασιλικής Β'. Ένα πολύ σημαντικό μνημείο, σημαντικός ναός, τον οποίο και με αυτή την αναστήλωση θέλουμε να το αναδείξουμε, ώστε να το καταλάβουν και οι νεότερες γενιές την μεγάλη πολιτιστική αλλά και αρχαιολογική αξία που έχει αυτό το μνημείο. Κλιμάκιο από το Υπουργείο Πολιτισμού βρέθηκε νωρίς το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, συνοδεία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Κωνσταντωνιάδη. Κυρίαρχο μέλημα, ο προγραμματισμός για την ολοκλήρωση συνολικότερων εργασιών για την αναστήλωση της Βασιλικής Β', ενός έργου πολύ σημαντικού συνολικότερα για την παγκόσμια κληρονομιά αλλά και φυσικά για τις επόμενες γενιές. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί και θα τηρηθεί, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα από τα κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορούν την επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Σήμερα βρίσκονται εδώ στον χώρο οι υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο προκειμένου να δουν την πρόοδο των εργασιών και επομένως νομίζω ότι με αυτές τις ενέργειες και αυτές τις κινήσεις δείχνουμε ότι θέλουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή τη μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που έχω πει κατά επανάληψη, δηλαδή Αφίπολη, Καβάλα, Φίλιππη και Θάσος, μια διαδρομή η οποία θα αποτελέσει και αναπτυξιακό πόλο όχι μόνο για την περιφέρειά μας αλλά και γενικότερα για την χώρα μας. Νομίζω ότι με αυτές τις ενέργειες προάγουμε και το θρησκευτικό τουρισμό, ώστε να μπορέσει ο χώρος αυτός να είναι επισκέψιμος και πέρα από την τουριστική περίοδο την καλοκαιρινή. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο, έχει ξεκινήσει, αφορά την ανάκτηση ορισμένων τμήματων του κελίφους του κτηρίου για να μπορεί να γίνεται πιο κατανοητό όχι μόνο από τους ειδικούς αλλά και από τους απλούς επισκέπτες που δεν μπορούν να διαβάσουν το ερείπιο, να αντιληφθούν τη μορφή που είχε, να επιλύσουμε μια σειρά αποστατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο ούτως ή άλλως λόγω της παθολογίας σε όλους αυτούς τους αιώνες που έχουν περάσει και επίσης την εξασφάλισή του έναντι των σεισμικών κινδύνων, ιδιαίτερα στο κομμάτι των Πεσών, που αυτοί αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις ανακτήσεις, θα κάνουμε αναστήλωση με ορισμένο αριθμό κυώνων από τις κυωνοστοιχίες, όχι όλες, όχι μια πλήρη αναστήλωση. Θα κάνουμε στερεωτικές εργασίες και στο τέλος θα αποδοθεί μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου, θα αποδοθεί στην κοινωνία και στον τοπικό εδώ πληθυσμό ιδιαίτερα ένα μνημείο το οποίο θα είναι πιο ευανάγνωστο, κατανοητό,